γιατρό. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Γαψούριδες στη μεσημβρινή ζώνη και τυράντα του Λίμπερο 107,4. Σάκη, θες να πεις κάτι? Σε καλύπτω. Αυτό είναι άμα είσαι τριψήφιος τα κιλά. Έρχεται ο αδύνατος και τον καλύπτεις. Γι' αυτό μας αφιερώνει συνέχεια το «Είσαι παντού». Είναι χαρακτηριστικό, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό. Ελάτε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στην εκπομπή με τον εφάντο στο τίτλο «Ποιος». Αυτός ένα μηδέν. Να ξέρετε, ευτυχώς που δεν έχουμε κάμερες ακόμα, αλλά ακούτε τον ήχο όπως εκτελείται υπέροχα ένα πλάγιο αράουτ. Ανοίγουμε γραμμές να παίξουμε μέχρι τις 2.30. Σήμερα κληρώνουμε το υπέροχο δώρο μας Hotel Lithos Hotel and Spa στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στο Καϊμάξελαν ή Βόρας. Εκεί όπου θα περάσετε ένα υπέροχο βράδυ, 2 μέρες με πρωινό μέσα. Και αρχίσαν ήδη τα λαμπιόνια να αναβοσβήνουν. Είπαμε ότι αυτές τις μέρες είναι λίγο περίεργες, είναι λίγο διαφορετικές. Λόγω της απόφασης, σκάνδαλο, λόγω της ντροπολογίας, λόγω του συλλαλητηρίου, λόγω των εξελίξεων. Και όποιος θέλει, παίζει. Δεν αναγκάζουμε κανέναν με το ζόρι. Όποιος θέλει, παίζει. Όποιος θέλει, δεν παίζει. Έχω 5 λέξεις, έχω αντίστροφη μέτρηση. Έχω ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Και έχω και 5 γραμμές που αναβοσβήνουν. Να σας πω πριν πάμε στις γραμμές ότι Alpha Park, αυτός είναι ο χορηγός μας. Αυτός είναι που έχει το φθηνότερο πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Εκεί λοιπόν θα βρείτε θέση για το αυτοκινητάκι σας και φεύγετε και πληρώνετε και λίγα λεφτά και είναι και απόλυτα ασφαλές το αυτοκινητό σας. 4,5 ευρώ την πρώτη μέρα, 8,5 για 2 μέρες, 10,50 για 3, 12 ευρώ για 4 μέρες και πάει λέγοντας 42, 44, 44. Τα εξηγώ καλά? Όμορφα? Τα εξηγώ? Εντάξει, είμαστε έτοιμοι? Θέλω να πω κάτι σημαντικό πριν πάμε, αυτό. Έτσι. Αυτό είναι επειδή, δεν είναι, επειδή ήθελα να το έχετε υπόψη σας. Εντάξει. Αυτά. Μάλλον θα το βάλω μετά αυτό. Μετά. Τώρα θέλω αυτό. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε να κάνουμε μουχαμπέτη. Εννοείται ότι μετά τις 2.30 θα βγάλουμε Κώστα Βασιλόπουλο. Γιατί γίνεται τσαλεπούς ο θάνατος. Γιατί γίνεται χαμός στο Ίσιωμα. Και οι εξελίξεις τρέχουν. Πάμε να δούμε τον πρώτο, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, έχει αδειάσει άλλους 4. Πασαλήφθηκε με λάδια και το φιδίσιο κορμί του ελήχθηκε ανάμεσα στους υπόλοιπους. Χαίρετε. Καλησπέρα. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Έχεις κάνει μεγάλη σκασιά, να ξέρεις. Καλησπέρα σε όλο το σμουσάκι. Να ξέρεις, ωραία λέξη, ούτε ρο μέσα, ούτε τίποτα φίλε. Ξέρεις. Ξέρεις. Γάλλος, λοιπόν. Γάλλος, Ζαζάκ, ξέρεις, Αζαξιό, Μπαστιά, ένα φεγγάρι, Αρέν και Αζαξιό. Μπαστιά δανεικός πήγε, δεν τσακώθηκε με τον προπονητή και τον άφησε ελεύθερο. Πέρασε ένα φεγγάρι από την καφέ όπερα, λατρεμένη, έτσι, αυτό είναι που λέμε τέχνη, τέχνη και χαβαλές μαζί, καφέ όπερα φίλε. Κανονικά. Για πες λοιπόν, αδερφέ μου, ναι. Έχω ένα ερώτημα, με τριβελίζει το μυαλό. Βεβαίως, να το λύσουμε εμείς. Αν μπορείς να ρωτήσεις τον Βασιλό. Ναι, βεβαίως, εδώ τα έχω μπροστά. Η διαδικασία λέει ότι αν εγώ τώρα ενδιαφέρομαι να πάρω, ξέρω, με το χέρι πάει πάκο, ας πούμε. Ναι. Ενημερώνω την ΕΕΑ εγγράφος ότι με ενημερώνει πάει πάκο ότι θέλω να πάρω εγώ τις μετοχές. Ναι, βεβαίως. Αδειοδοτεί ΕΕΑ ότι μπορώ να πάρω εγώ μετοχές. Ακριβώς. Δηλαδή νομιμοποιούμε. Ναι. Και εφόσον γίνει αυτό, αν γίνει κάποια μεταβολή, σε 10 μέρες πρέπει να ενημερωθεί. Η Ξάνθη γι' αυτό έφερε 200.000 πρόσωπα και δεν ενημέρωσε μέσα σε 10 μέρες. Ναι, 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 εγκαίρως. Αδειοδότηση πήρε όμως. Βεβαίως. Δεν γεια σας από μόνο. Η ερώτηση είναι η εξής. Ναι. Η Ξάνθη αυτή τη στιγμή κατηγορείται για υποβασμό πλέον, για μείωση βαθμών, δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί έκανε αλλαγή στο μετοχολόγιο χωρίς να έχει πάρει άδεια από την ΕΕΑ. Ναι. Και αν έχει πάρει άδεια, γιατί κατηγορείται? Έλατε. Δηλαδή δεν έδωσε άδεια η ΕΕΑ. Την άδεια από πού την πήρε, έτσι? Γεια σας. Δεν πήρε. Από τη σημαία. Μάλιστα. Ποιο είναι το πρόβλημα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αν θες, ρε, θα σε παρακαλώ το Βασιλείο λίγο μετά. Αν το θυμηθώ, βεβαίως. Είναι αυτή η διαδικασία της καμένης λιχνίας. Από την Πράγκαλα στα πρακτικά. Ανάμεσα στα διάφορα σχεδιάκια που έχω κάνει, έχω άλλο χαρτί το πρωί. Τετραγωνάκια, δικεφαλάκια, συνέχεια φίλε, αυτοκινητάκια, μπαλίτσες, ποδοσφαιριστές, μικρές κούπες. Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση, 5 λέξεις ή χάνεις ή κερδίζεις, 5 λέξεις.
Ό,τι θες. Έτοιμος. Θέλω να μου κάνεις μια μικρή ιστορία. Ναι. Με τις εξής λέξεις. Κουκουβάγια. Κουκουβάγια. Πατζάρια. Πατζάρια. Ναι. Μαρούπα. Μαρούπα. Ζαχαροπλαστείο. Ζαχαροπλαστείο. Και καρμπιρατέρ. Καρμπιρατέρ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Μαρούπα πήγε στην Ξάνθη για να φάει γλυκό πατζάρι από ένα ζαχαροπλαστείο εκεί πέρα τοπικό. Α, έχει τέτοιο γλυκό. Γλυκό πατζάρι. Χάλασε βέβαια το καρμπιρατέρ στον δρόμο, αλλά το φτιάξανε. Ναι. Λοιπόν, ποιες ήταν οι άλλες? Κουκουβάγια, ζαχαροπλαστείο, μαρούπα, πατζάρια, καρμπιρατέρ. Λοιπόν, ναι. Και όταν ρωτήσανε γιατί, ας πούμε, ο κύριος έβγαινε να ξεφαίνεται, είπανε εκεί πίσω από τα σχολικά βιβλία υπάρχει μια κουκουβάγια και κάνει κου. Αυτό ακριβώς. Τα υπόλοιπα, ζαχαροπλαστείο, πατζάρι. Αποθεώνεσαι, σήμερα τα κορίτσια είναι από τη Βενεζουέλα. Η Playmate. Βενεζουέλα. Κορίτσια. Βενεζουφύγε. Μάλιστα. Βενεζουέλα και φύγε. Κορίτσια, έτσι. Δεν πιστεύω να μην σας αρέσει η εκπομπή. Όχι. Σκασιά! Τι, εγώ θα αλήθεια, όχι. Μόνο λέει, λέγε ρε φίλε, τι έγινε. Αχ, με πρόοδο. Τεράστια. Κάνει θαύματα η βαφτισμιά. Φίλε, τεράστια έκπληξη έτσι για τους παλαιούς ακροατές, γιατί μέχρι τώρα είχαμε μόνο αυτό. Ναι. Όμως τώρα έχω. Έχω. Όχι. Πρόσεξε. Δεν λέει όχι. Όχι. Σε παρακαλώ, μου κάνει δουλίτσα τώρα. Δεν βάλαμε ό,τι να είναι. Ξεφεύγεις. Αναπτύσσεσαι ραγδαίος, να ξέρεις. Όχι. Έτσι. Νομίζω, παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Είναι. Εντάξει. Έχουμε ξεφύγει επίπεδο. Έχουμε ξεφύγει επίπεδο. Αν θυμηθείς, πρέπει να το βασιλώ. Αυτό. Έγινε, αγοράκι μου. Ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Σε χαιρετώ. Τον Παναθηναϊκό να κερδίσω, τον νύσο τρεμάλια. 100% το μυαλό μας είναι εκεί. Κωστά, ναι. Μια ερώτηση. Ναι. Τι, μία περίπτωση και άλλη. Η μία περίπτωση είναι να χάσω τον Παναθηναϊκό και να κερδίσει ο Ολυμπιακός η Ξάνθη. Όλα ναι. Καλά φαντάζομαι. Αλλά αν γίνει το αντίθετο και κερδίσει ο Παναθηναϊκό και χάσει ο Ολυμπιακός η Ξάνθη, τι θα γίνει? Τι, έλα, θα διακοπεί, το πρωτάθλημα. Έλατε. Τώρα είναι η κουκουβάγια της Μαρούπα. Άκου λίγο και κάτι, άκου λίγο και κάτι άλλο. Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Έχω κάνει ένα από τα βγάζεις. Γεια σου, Δουβού, γεια. Γεια. Σε παρακαλώ, τι κάνω. Αυτός. Προσέξτε πώς μπορείς τώρα να εκμεταλλευτείς ένα λάθος ήχο. Καμπάνες μες στη νυχτιά. Τη χαρά στην εκκλησιά. Του 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 τ χαρμοσύνα. Διν ταν διν ταν διν ταν. Γιο, γιο. Κόρη κόρη συνυφάδα μήτρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, πάμε στον επόμενο, γεια σας. Γεια σας, ναι. Γεια σας. Ω, καλώς το κορίτσι. Ήμουν και εγώ χθες εκεί κοντά σου, αλλά ντράπηκα να σου μιλήσω. Α, καλά σοβαρά μιλάς, θα σε μαλώσω. Άσχημα με κάπα. Όχι με χι, όχι με χι, όχι άσχημα. Άσχημα θα σε μαλώσω. Γιατί βρε, δεν ήρθες? Δεν ξέρω. Τι, να μην με, τι. Τίποτε, κάρτα, έχεις μια κάρτα κίτρινη και. Δεν δέχομαι τίποτα. Παράδειγμα, μην δεις, να πεις ένα γεια. Γεια σου Κωστή, τι, εγώ μήπως είμαι κανάς ακατάδεκτος. Όχι. Αφού, τι, αλλήμωνο. Έπρεπε, Νάντια, να έρθεις όπως και δίποτε στο επόμενο συλλαλητήριο. Λοιπόν, από μακριά θα τρέξουμε σε slow motion, από τη μία πλευρά εγώ, από την άλλη εσύ. Έτσι, θα βάλουμε και μία σχετική μουσική, ας πούμε θλιμμένη. Γιατί δεν συναντηθήκαμε. Και μετά μπουρλα! Μπορλάτα! Λοιπόν, αγαπημένη Νάντια, φωνή της εκπομπής, φωνή, νότα της εκπομπής, ευχάριστη. Πάμε! Θα πω ένα τραγουδάκι και δύο. Και ποιος το λέει. Ναι, για πεις, έχω μια απάντηση, αλλά είναι ο τίτλος της εκπομπής. Όχι. Λοιπόν.
Σε λίγο ξημερώνει, μα κοιμήσου εσύ. Μεθά η αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Το πιο όμορφο τραγούδι, η ανάσα σου. Κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια σου. Να το συνεχίσω. Ναι, ναι, τώρα κορυφώνει. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω. Τέλος αυτό, δεν θα το διπλώσει το ρεφρέν. Δεν θα το διπλώσεις. Σαν παλιά αμαρτία. Σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω. Ποιος το λέει? Εγώ το έχω ακούσει από Μητσιά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι Μητσιάς η πρώτη εκτέλεση. Δεν είναι. Αντώνης Καλογιάννης. Πάρε τον γκόμπ σου. Πάρ' το. Έτσι όπως το είπες, σαν φάσκελο ακούστηκε. Πάρε τον γκόμπ σου. Πάρ' το. Όρσε. Πάρε τον γκόμπ σου. Πάρ' το. Φιλιά. Νάντια. Πες μου λίγο τα τρία. 5-18. Τέλεια. Φιλιά. Γεια σου Νάντια. Και όταν μας βλέπετε έξω, όταν με βλέπετε έξω, ακόμα και αν είμαστε με τα παιδιά μας, ακόμα και αν είμαστε με την οικογένειά μας, είναι απόλυτα εξοικειωμένοι το ότι υπάρχουν άνθρωποι έξω που μας αγαπάνε, που μας ακούνε, που μας νιώθουν κάθε μέρα φίλους τους και δίπλα τους. Θα έρχεστε να λέτε γεια! Δεν δυσανασχετήσαμε ποτέ γι' αυτό. Αποτελεί για μας μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Ακόμα και διαφωνία, έτσι. Όπως εχθές ο Σιλαρίδηρο, καλά, πες αυτόν εκεί στο σταθμό, γιατί τα λέει έτσι και αυτά. Βεβαίως θα του τα πούμε, δεν αλίμονο. Βγείτε να τα πείτε κι εσείς. Λέω τώρα, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι ένας διάλογος. Να έρχεστε να μιλάμε, να χαιρετιόμαστε, να βλέπετε καταρριφθήνονται εκτός από ευφυείς, εκτός από άνθρωποι με εφράδια, εκτός από άνθρωποι ετοιμόλογοι, εκτός από ραδιοφωνατζίδες, είμαστε και όμορφοι, κυρίες και κύριοι. Αυτό από Θεό. Πιστεύεις ότι δεν είμαι όμορφος? Λέω ψέματα. Όχι. Α, μάλιστα. Όχι. Είπα, λέω, μήπως. Μήπως δεν θέλεις να το ξαναπώ. Όχι, δεν θέλω. Α, είπα κι εγώ. Δεν θέλω. Okay. Όχι, δεν θέλω. Εντάξει. Πάμε στις γραμμές. Ναι, χαίρετε. Σε λίγο θα μας πας και στο καθρεφτάκι. Όπως καταλαβαίνετε, η μεσημεριανή, αυτό το μισάωρο, είναι τελείως κουκουρούκου. Τελείως κουκουρούκου. Τελείως. Όλοι τρελοί. Όλοι. Και επειδή έχουμε κάψει φλάντζες τελευταίες μέρες με τους διάφορους, να πούμε, παλιό μπίμπιδες. Με μπίμπιδες. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή να μην κερδίσω την 4-16 και άμα θα βγει τόσο στην άνοια, γιατί δεν μπορεί να τη σήμα να προσδέσει και να σπάσουμε τα πιάτα. Γιώργο, περίμενε. Δεν μπορούμε. Περίμενε. Σήμερα θέλω να παίξει κι εσύ. Σου έχω ένα πολύ εύκολο ερώτημα. Γιατί χθες δεν έπαιξα και θα παίξουμε και σήμερα. Και χθες δηλαδή δεν ήπιες νερό, θα πιεις και σήμερα. Τώρα θα πιω μπύρα. Έτοιμος. Από πού θα αρχίσουμε? Δεν θα πούμε γράμμα, ένα πολύ εύκολο κουιζάκι θα σου βάλω. Πάρα πολύ απλό για το δικό σου level και επίπεδο. Ούτε τραγούδι θα σου βάλω. Πάρα πολύ εύκολο. Είσαι έτοιμος? Βάζω την αντίστροφη μέτρηση. Είσαι έτοιμος. Το μέλος της ΕΕΑ. Δεν μπορώ. Λέγεται. Δεν μπορώ. Λέγεται Καμιλάς. Λέγεται Κουνάβης. Λέγεται Αρκούδης. Ή Κοτούλας. Ξαναλέω, Καμίλας, Αρκούδης, Κουνάβης ή Κοτούλας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ζητάω το 50-50. Το 50-50. Σου αφήνω το Αρκούδης και το Κουνάβης. Αρκουδοτόμαρος. Κορίτσια, Βενεζουέλα. Ένα πράγμα θέλω να με εξηγήσεις. Βεβαίως, εδώ γι' αυτό είμαστε. Όταν λέγανε και τον κύριο Σαββίδη δεν έχει δεύτερο σακάκι για να φορέσει και δεύτερα παπούτσια. Το ίδιο φορούσε μέσα έξω, ήτανε ντούμπλεφας.
κάποιος κύριος, ο οποίος κυκλοφορεί, έχει το σακάκι που φοράει όταν τον βαφτίσανε. Ναι. Γεια σου, δεν το βλέπω να φτάνει, αλλά δεν μπορεί να παραπάρει ένα σακάκι, ένα τόπι ύφασμα ολόκληρο για να κάνει το σακάκι του. Γεια σου Γιώργο, σε φιλώ! Γεια σου! Θα το δώσει την άδεια! Ναι, 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 πάμε, 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 παρακάτω, πάμε! Εδώ είμαστε! Χαίρετε! Ναι! Πάρα πολύ σημαντική η παρατήρηση με το βλέμμα μας, το λέει ο ακροατής, κυρίες και κύριοι! Ω! Και μας στέλνει και σήματα μόρ! Σως, σως, σως! Ναι! Γεια σας! Χαίρετε! Χαίρετε! Μη βρίζετε στον αέρα είστε! Έπεσε κιόλας! Χαίρετε, ναι. Καλά ακουστεί. Ναι, καλά στο Στελάρα. Η λέξη είναι ανθυποκουναβουγατίδιο. Ανθυποκουναβουγατίδιο. Έτσι ακριβώς. Λουστροσαβουρό γαύρι. Ναι, 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 έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Κάτσε, περίμενε. Σήμερα δεν φεύγει κανένα. Σήμερα παίζουμε όλοι. Θα σας πάρω την. Επειδή τις τελευταίες μέρες έχουμε περάσει, να πούμε, έχει φτάσει το αίμα στο κεφάλι. Λέγε. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Λέγε. Αγαπημένε φίλε ακροατής, Στέλιο. Ναι. Θέλω. Τα αρχικά έψιλον έψιλον αλφα σημαίνουν αλφα. Ευκύλοι, ευκύλοι εντεταλμένοι άσχετοι. Δύο. Ένοχοι ελαφρόμυαλοι αέναοι. Ή τρίτον ελαστικοί έλουροι. Το έλουροι ανορθόγραφα. Ελαστικοί έλουροι ακροβάτες. Ελεγχόμενη επιτροπή Αυγενάκη. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Κέρδισε, αποθεώνεσαι εδώ τα κορίτσια, φίλε. Έτσι δεν φίλε. Περίμενε. Τον Παναθηναϊκό να κερδίσω. Τον Παναθηναϊκό να κερδίσω εννοείται. Τονούσας ρε μάλια. Δεν πιστεύω να μην γουστάρεις τους ερέους, κοπελιά. Όχι. Όχι. Α, εντάξει. Όχι. Δηλαδή τους γουστάρεις. Ναι. Τους γουστάρεις. Ναι. Τέλεια. Ναι. Τέλεια. Στέλιο, δώσε τα τρία τελευταία ψοφία. 283. 283. Φιλιά! Όχι, πάει στο μικρόφωνο. Ναι! Γεια σας! Πού είσαι, ω! Καλό στο ζαχαροπλάστη από την Ξάνθη! Άκου, άκου! Όχι, 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 όχι. Καλό, με ξεσηκώνεις, με ξεσηκώνεις, έλα, έλα. Έτσι, βόσε. Όπω. Αγόρι μου. Ωραία πράγματα. Φαγεί το καρναβάλι, έτσι. Φάγει κρασάκι, φάγει και γάβρο. Γάβρο φάγει πολύ. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Χαμός θα γίνει, χαμός, χαμός. Σαν το καρναβάλι της ΕΕΑ δεν έχει όμως. Το ξέρω, φάνε. Είπαμε. Σκάρ. Φέτος η στολή που θα φορεθεί πολύ είναι τι είσαι, μέλος της ΕΕΑ. Μπορεί κάποιος. Πρόσεξε, να φορέσεις το Μάρια από Αρκούδα. Με μία πινακίδα που λέει ΕΕΑ την τύθηκες Αρκούδης. Έτσι, γιατί. Μπράβο. Δεν είναι ωραία στολή. Δεν είναι γαμάτη ιδέα. Φαντιέμαι ότι θα το στούντιο στην πρώτη ευκαιρία θα σκάσω μύτη, να ξέρεις. Μιτσάκο. Θα βρω τη στολή. Μιτσάκο. Θα βάλεις πέντε λέξεις να γελάσουμε. Πέντε λέξεις. Έτοιμος. Ναι. Έτοιμος. Για πες. Μαρούπα. Καμίλα. Μπακλαβάς. Μαρούπα, Καμίλα, Μπακλαβάς, Μπλεκ και Οσφιαλγία. Α, ένας εδώ τώρα. Α, ένας η εδώ. Η Μαρούπα ανέβηκε στην Καμίλα να φάει μπακλαβά και συνάντησε τον Μπλεκ και το επόμενο που ήθελες. Και Οσφιαλγία. Και έπαφε Οσφιαλγία μόλις τον είδε. Μπλεκ θυμάσαι τον Μπλεκ, το θυμάσαι τον Μπλεκ. Φυσικά το έπαιρνα, ήμουν φανατικό στον Μπλεκ. Είχα 200 κομμάτια, έπαιρνα πολλά τέτοια. Φίλε, χαμός, είχα τρέλα με καθηγητή μυστήριο, μα τον αλήθωρο πλανήτη και τέτοια, έτσι. Μου λες, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχεις Viper αυτή τη στιγμή πάνω σου, μπροστά σου, το κινητό σου. Έχω δίπλα το κινητό αυτή τη στιγμή, φίλε, είναι. Τι να σου πω. Μάμα στείλει η μάνα μου τηλέφωνο και έγινε το σπίτι, θα το δω μετά από 2 ώρες. Αλλά στείλε όμως, στείλε το Viper. Να κάτι τώρα στο Viper και θα γελάσει. Να στείλει. Άμα είναι να βρέξω την κονσόλα με δάκρυ, στείλε. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Μιτσάκο, 401, σε έβαλα ήδη, σε έβαλα. Πάμε, ναι, χαίρετε. Όμορφε. Έτσι, αλήθειες να λέγονται, μια στιγμή λίγο, πιστεύεις λέει ψέματα ο Κροατής. Όχι. Α, εντάξει, οκ, να ξέρω δηλαδή κι εγώ, πραγματικά, γιατί αυτά είναι, ξέρεις, δεν είναι. Κωστή, τι κάνουμε.
Κάνουμε, φίλε, τα στραβά μάτια. Ρε, εσύ να σε πω κάτι. Ναι. Χωρίς καμία παρομοίωση και τέτοια. Την ταινία το. Το. Πώς το λένε, με τον Tom Cruise, το Βαλτηρία, επιχείρηση Βαλτηρία. Μονοτική ταινία. Όχι, ρε. Ναι. Επιχείρηση Βαλτηρία το είδε με τον Tom Cruise. Ναι, βέβαια, πολεμικό. Α, μπράβο, ναι. Έτσι μου θυμίζει, γίνεται τώρα και με τον Ολυμπιακό η όλη κατάσταση. Ότι τρέχουνε μπαμ-μπαμ να κάνουν πράγματα. Τρέχουνε, φίλε. Και στο τέλος θα τη φάνε. Στα δικαστήρια τα κανονικά, γιατί δεν δικάστηκε κανένας ΠΑΟΚ πουθενά. Στο τέλος πάντων. Από μια επιτροπή καρικατούρα, Λόλεκ και Μπόλεκ, και το κακό συναπάντημα. Όχι εγώ είπα, όχι εσύ είπες, να, αλλά εγώ είχα πει. Πραγματικά δηλαδή. Αυτό που είχε πει ο Τάσος, αυτό εδώ. Αρκούδο που είχε σωνικόκολλη, τσιμπλομιξοκάκαδη. Αρκούδο που είχε σωνικόκολλη, τσιμπλομιξοκάκαδη. Σε έχω όλους εδώ, βλέπεις έτσι. Είστε όλοι, όλοι είστε εδώ. Είστε εδώ, όλοι, όλοι, όλοι. Λοιπόν, τι να πω. Τι να πω, φίλε. Λοιπόν, τι να θα πω. Παίξουμε. Τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε κάτι, θέλω να πάρω, πρόσεξε. Το 50-50 που πήρε ο Ζόργος. Εγώ θέλω τη βοήθεια του κοινού και του τηλεφώνου. Βεβαίως. Πότε θα βγει το σκεπτικό της απόφασης της ΕΕΑ. Πρώτον, το 2027, μη χειροκροτείτε, δεν βγήκε ακόμα, αντίστροφη μέτρηση. Έτσι. Το 2027, το 2034, ποτέ τον ποτόν ο Κάβα, 2002 GR, Λευκή Συμφωνία, ή το 2064. Σε ακούω. Πρόσεξε, είναι δύσκολη ερώτηση, είναι παγίδα. Κωστή, ναι. Ποτέ τον ποτόν. Σε αγόρι μου. Ποτέ τον ποτόν. Σε πολύ διαβασμένος. Χειροκροτήστε το παλικάρι, χειροκροτήστε! Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο. Θέλω να πω για τη μία από τις συλλήτρες που είναι εδώ, από την Κολομβία είναι αυτή. Βέβαια είναι τα κορίτσια, είναι από τη Βενεζουέλα. Θέλω να της πω κάτι. Μανούλα. Έτσι. Αυτά. Να πω κάτι προς όλους. Εμείς θα τους τρελάνουμε. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Εμείς. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Έχω καλά, πρόβλημα. Σε παρακαλώ. Πρόβλημα με τη γυναίκα μου να πούμε. Κωστή, δεν μας πέφτει με τίποτα. Σκοντάφτη παντού μες στο σπίτι. Παλιά χτυπούσαμε το μικρό δαχτυλάκι στο τραπέζι ή στη γωνία του καναπέ. Τώρα σκοντάφτουν οι άλλοι εκεί που περπατάμε. Πετράν, δώσε τα τελευταία ψοφία. 7-19, Κωστή. 7-19. Φιλιά! Bye! Λοιπόν, αυτά που λέτε. Μεγαλειώδες χθες για τα δεδομένα της ταχύτητας που έγινε το συλλαλητήριο, το πώς οι αποφάσεις αυτές βγήκανε μπαμ-μπαμ για το συλλαλητήριο, ούτε εβδομάδες πριν, ούτε να γίνει διαφήμιση που πρέπει, ούτε. Ένα μόνο μικρό δείγμα, έτσι μόνο ένα τσικ, ένα νεύμα έκανε ο κόσμος και είδατε τι έγινε. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Περιμένω σήμερα πώς και πώς να συζητήσω με Κώστα Βασιλόπουλο και εσείς περιμένετε και μένετε εδώ. Να θυμίσω ότι τα κορυφαία ηλεκτρονικά οικιακού χώρου, φωτιστικά, επαγγελματικού, βιομηχανικό υλικό, συστήματα ασφαλείας, λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όλα αυτά, λαπτήρες LED, Ergo Tel. 2310-776-100. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Τώρα γυρίζουμε, επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Θέλω να θυμίσω, για εσάς που με ρωτάτε για τις αιμοδοσίες. Λοιπόν, με τους πρωινούς τα λέμε βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια. Η βράβευση έγινε που με ρωτάτε, πριν από λίγες μέρες. Η ΑΧΕΠΑ, οι Έλληνες Ομογενείς της Αμερικής, μας βράβευσαν για τη δράση για τις αιμοδοσίες και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς. Είπα και άλλη φορά, απαντάω στον Πασχάλη που έχει στείλει μήνυμα, ότι έπρεπε να είστε όλοι εσείς εκεί, όλοι εσείς που είχατε την δυνατότητα έστω και μία φορά να έρθετε και να δώσετε αίμα, όλοι εσείς. Λοιπόν, θα έπρεπε να είστε εκεί. Ήμασταν όμως εμείς, εντάξει, okay, εκπροσωπήσαμε όλους εσάς, όλα αυτά μια χαρά. Θα πω ότι συνεχίζεται για ακόμα περίπου 20 λεπτά και λίγο λιγότερο, μέχρι να συνδεθούμε και με τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον διευθυντή της Φόρτσα. Θα συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Γιατί
πέρα από το ονοματεπώνυμο, βάλτε έτσι μια καλημέρα, ένα γεια σας, ένα χαίρετε, ένα μπινελίκι, μια παραγγελιά, ένα τραγούδι, κάτι, το οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Γιατί δεν θέλουμε να είναι ξεραίλα τα μηνύματα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι τώρα να επικοινωνήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο, γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε. Πολύ σημαντικό αυτό που μου γράφει και ο Χρήστος, ότι θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία, το μεγάλη ευκαιρία για ένα νέο συλλαλητήριο, αλλά και βοήθεια στην ομάδα μπάσκετ την Κυριακή στις 16:45, 5 παρατέταρτο, στο μπάσκετ με Κολοσσό. Πρέπει να έχει 10.000 κόσμο. Να πω ότι απολογούμε κι εγώ με όλα αυτά, με τη Μαρούπα, με τον Αρκούδη, με τις καταγγελίες, με το νομοσχέδιο αυτό, να πούμε την τροπολογία, με όλα αυτά τα περίεργα, δεν είχαμε την ευκαιρία ούτε καν να ασχοληθούμε, ούτε καν να ασχοληθούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Χαίρετε. Πού να πάμε. Καλή μεσημέρα. Γεια σου Κώστα. Πού να πάμε. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Με αρκούδιδες και μαρούπες και τέτοια δεν. Πού να πάμε. Πού να πάμε. Κώστα μου, τι γίνεται. Κοίταξε να δεις. Καλά είμαστε. Δεν ξέρω τι θέλω. Πρέπει να διέκοψες. Είχα πάει σε κάτι ζαχαροπλαστή να πάρω καριόκες. Ερωτήσεις έκανες. Στην Ομόνια Κώστα είναι ένα περίπτερο, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, που είχε βάλει ένα χαρτί «Δεν ξέρω τίποτα, μη με ρωτάτε, δεν απαντάω». Γελάμε, είναι για γέλια και για κλάματα όλο το θέμα, αλλά τέλος πάντων. Πες μου Κώστα, πώς είδες εσύ εχθές αυτό το συλλαλητήριο που μέσα σε ερυπή οφθαλμού ο κόσμος συγκεντρώθηκε εκεί. Θέλω το σχόλιο σου, θα ήθελα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι σε 48 ώρες θα μπορούσε με τέτοια μάζα να συγκεντρωθεί πέμπτη απόγευμα, πέμπτη βραδάκι, χωρίς μετακίνηση από την επαρχία. Βέβαια, μετακίνηση από την επαρχία δεν είχε, γιατί ανάλογες κινήσεις γίνονται και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι τα 10.000, 12.000 πόσοι ήταν που μαζευόντουσαν έτσι στο φτερό, ας πούμε, να το πούμε λαϊκά, για να διαδηλώσουν την απέχθειά τους σε σχέση με όσα γίνονται γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό δείχνει και την αγανάκτηση του κόσμου σε σχέση με την προσπάθεια, την πολιτική προσπάθεια που καταβάλλεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον κ. Βιεννάκη, να παρέμβει στο ποδόσφαιρο, να χειραγωγήσει το ποδόσφαιρο. Αυτό συμβαίνει. Μια στιγμή είναι η Επιτροπή της Καπουκαλή, συμμορείται στο ΠΑΟΚ και ένας από αυτούς δεν είχε την ευθυξία να παραιτηθεί, να αντιδράσει κάπως, να καταθέσει μια μήνυση, κάτι να κάνει. Ποιος θα είναι ποτέ να τον αποκαλέσουν συμμορείται χωρίς να αντιδράσει. Κανένας. Ανταυτού ακούμε πάλι τη Μαρούπα στα ραδιόφωνο να ξεκατηνιάζεται με τον Αρκούδη, να λέει ότι είστε έτοιμος. Και γιατί δεν έφυγε η κυρία Μαρούπα από μια τέτοια στιγμή στην Επιτροπή. Αφού ο Αρκούδης πήγε με την εισήγηση γραμμένη και τη λέξη υποβιβασμό, γιατί δεν έφυγε. Εκείνη την ώρα γιατί δεν πήγε να τα καταγγείλει. Ναι. Γιατί είναι ωραία στην Επιτροπή, ε. Έχει δημοσιότητα η Επιτροπή, σωστά. Ποιος την ήξερε πριν λίγες μέρες. Ώρα έχει φίρμα. Κατόπιν εορτής, αφού έβγαλε μια απόφαση που προκαλεί και χωρίζει την Ελλάδα στη μέση. Ακριβώς. Τώρα ξεκατενιάζεται και μας λέει ότι ήρθε με την εισήγηση γραμμένη η κυρία Μαρούπα και δεν παρετείται από αυτήν την επιτροπή τώρα να παραιτηθεί. Και να βγει και να το πει. Ναι, να βγει να το πει τότε. Να βάλει την υπογραφή της σε μια απόφαση, σε μια εισήγηση κατάπτυστη, σε μια εισήγηση μιας επιτροπής η οποία δεν είχε νόμιμη σύσταση και σήμερα μας λέει ότι ο κύριος Αρκούδης ήρθε. Εγώ δεν θα συνοδηθώ. Θα πάω σε μια επιτροπή να πάρω μια τέτοια απόφαση. Μια απόφαση που προκαλεί κοινωνικό διχασμό, που προκαλεί σάλο. Θα δω μέλος, τον πρόεδρο της επιτροπής να έχει έρθει με την απόφαση γραμμένη και δεν θα φύγω. Τι μας λένε, μας χωριδεύουν ποτέ τα μάτια μας αυτοί. Βέβαια, την ίδια στιγμή αποχωρείς και το καταγγέλεις τότε. Ότι κύριε ήρθε γραμμένη η λέξη υποβασμός, κατευθείαν ήρθε έτοιμο το είχε. Έτοιμο. Όπως το λες. Είδαμε Κώστα, ναι. Η Μαρούπα το καταγγείλει, όχι εγώ. Ναι, βεβαίως. Μόνοι τους τα μαρτυράνε, μόνοι τους. Με το στόμα ανοιχτό. Ναι. Με το στόμα ανοιχτό, για αυτά που ακούω.
είναι αδιανόητα. Αδιανόητα πράγματα. Κώστα, έχω πολλά ερωτήματα από το πρωί για σένα. Με πρώτο και σημαντικότερο, το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είναι μια απορία που έχει ο κόσμος, γιατί έπεσαν πολλά πράγματα μαζί στο κεφάλι του. Ναι. Από εδώ και πέρα, λοιπόν. Ναι. Από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχουμε μια παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε όσα είπε χθες. Το θέμα είναι τι θα κάνει σε σχέση με όσα είπε. Στις χθεσινές του δηλώσεις πήρε αποστάσεις. Το θέμα είναι ποιος θα είναι η πράξη του. Εντάξει, και οι δηλώσεις έγιναν χθες, ήταν ξεκάθαρη θέση του. Βέβαια, χθες απέφυγε να απαντήσει. Μίλησε κατά του Θόδωρου Τζαγοράκη, όταν από τα έδρανα της Βουλής ακούστηκαν ερωτήματα γιατί δεν είχε την ίδια συμπεριφορά και προς τον Αντώνη Σαμαρά, που επίσης διαχώρησε τη θέση του σε σχέση με την τροπολογία, απέφυγε να απαντήσει, προχώρησε παρακάτω. Απλά βάζω τικ, σημειώνω δηλαδή κάποια πολύ σημαντικές εξελίξεις. Τώρα, από εδώ και πέρα, ο ΠΑΟΚ δίνει, θα δώσει έναν ανέμπτωτο αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Ο ΠΑΟΚ θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί η παράνομη σύνθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κρυφθεί. Είναι σκευωρία, είναι κατασκευασμένη η καταγγελία του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να εξεταστεί από μια επιτροπή η οποία θα έχει μια σύνομη, θα έχει μια νομική, θα έχει μια, συγγνώμη, σύσταση βάσει σύμφωνα με τον νόμο. Το αποτέλεσμα αυτής της εισήγησης ο ΠΑΟΚ, είτε είναι υπέρ του είτε είναι κατά του, θα το, ή θα το υιοθετήσει εφόσον αποδειχθεί η αθωότητά του, ή εφόσον κριθεί ένοχος από αυτή την επιτροπή, μια καθαρή επιτροπή όμως, όχι μια διορισμένη επιτροπή από τον Αυγενάκη με ξεκάθαρη εντολή να κλειδώσει τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό γίνεται. Κανένας δεν έχει στην Ελλάδα τα κότσια να υποβιβάσει τον ΠΑΟΚ για το τίποτα. Αν ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά δεν μπορέσει κάποια χρονιά να συγκεντρώσει τους βαθμούς που απαιτούνται, μπορεί και να επιβεβαιωθεί. Μέχρι εκεί αυτό, τίποτε άλλο. Το άλλο πράγμα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Όλα γίνονται για να κυλιδωθεί ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Να κυλιδωθεί σε δικαστήρια. Αυτός είναι ο στόχος. Κάτι ανάλογο δηλαδή που γίνεται με τον Ολυμπιακό και τον ιδιοκτήτη του. Υπόδικος είναι ο κύριος Μαρινάκης. Για πολλές υποθέσεις, όχι για μία. Χαμός. Έχει το ειδικό πλεονέκτημα έναντι όλων όσων συμβαίνουν. Το θέμα λοιπόν ήταν, είχε διπλό στόχο. Δύο άξονες. Έναν, να κυλιδωθεί το όνομα του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη, και δεύτερον, να αποπροσανατολιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Και αυτό το έχουμε πετύχει το δεύτερο. Αντί να ασχολούμαστε με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αυτό, που είναι καθοριστικό και κρίσιμο και δύσκολο παιχνίδι, μετά θέλω να σε ρωτήσω. Με συλλαλητήρια, ασχολούμαστε με δικαιοσύνη, ασχολούμαστε με δικαστήρια, με δικηγόρους, με επιτροπές, με χίλια δυο. Λοιπόν, ας πάρουν αποφάσεις, ωραία είπε ο Πρωθυπουργός, να δούμε τι γίνεται στην πράξη, τι θέλουν να κάνουν. Γιατί αν, όπως λέγεται, η συνάντηση με τη FIFA και την UEFA έχει ως στόχο τον διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στην ΕΠΟ, σε βάρος της εκλεγμένης από τις ενώσεις, σε βάρος του εκλεγμένου από τις ενώσεις Συμβουλίου, έχουμε ομή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο πολιτική που εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τον Ολυμπιακό. Αυτό ήθελα την αρχή, να ακούστε. Αν αυτή είναι η εξέλιξη, λυπάμαι, αλλά θα θεωρήσω ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού παίζει και ο Πρωθυπουργός. Αν αυτό κυκλοφορεί. Δεν θέλω, δεν μπορώ να είμαι σε να ξέρω σήμερα τι θα συμβεί. Θα δούμε. Ας γίνει η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τους πρόεδρους FIFA και UEFA και θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Μέχρι τότε το ΠΑΟΚ ζητά δικαιοσύνη, όχι στην ανομία, να αποφανθούν τα αρμόδια όργανα για την νομιμότητα της Επιτροπής, και ο ΠΑΟΚ, εφόσον είναι νόμιμη αυτή η Επιτροπή, θα πάρει αυτή την απόφαση έκτομα σκάνδαλο, την εισήγηση που εκδόθηκε, και θα πάει στα δικαστήρια. Στο πρώτο βάθμιο μονομελέτη του Τελίγκα, στην εθέσεων της ΕΠΟ και στο ανώτατο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός. Και η τροπολογία δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Η τροπολογία έγινε για να εξυπηρετήσει άλλοι στο μέλλον. Γιατί θα βρεθούν άλλοι στο σκαμί και στο εδόλιο στο μέλλον και θα την γλιτώσουν με αυτή την τροπολογία
που πέρασε με σκληρή κομματική γραμμή η σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ναι. Όλα αυτά έχουν προσανατολίσει το κοινό από τα πραγματικά προβλήματα, από τη δίκη καταστημένα που ξεκίνησε εχθές, από το γεγονός ότι σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία για να αποκτήσει τον έλεγχο της Νόβα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αυτό και αν είναι τριγωνική συναλλαγή όπως τα πήγε ο ΠΑΟΚ. Καραμπινάτη. Οι ίδιες δράσεις ξεκίνησαν. Σήμερα το μεσημέρι, πριν από λίγο, συνεργείο του συνδρομητικού καναλιού βρέθηκε στο αεροδρόμιο, εκεί όπου ο παδί της ΑΕΚ περίμεναν τον Αραούχο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι. Όταν έγινε αντιληπτό το συνεργείο της Συνόδου, υπήρξαν σπουδαίες αντιδράσεις από τους παδούς της ΑΕΚ. Φυσικά. Δεν νομίζουν ότι ο κόσμος θα δεχτεί σαν πρόβατο όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα τα δεχτεί. Τον υποτιμούν. Μπορεί να αργούν αυτοί οι οργανισμοί, οι ΑΕΚ, σίγουρα την υποτιμούν. Η ΑΕΚ ήδη έπρεπε να έχει ταχθεί στο πλευρό του ΠΑΟΚ για κάθαρση, για καθαρό ποδόσφαιρο, για αδέσμευτο ποδόσφαιρο. Ναι. Θα δεχτούν νομίζεις ο παδί της ΑΕΚ να είναι η ομάδα τους σε κανάλι το οποίο θα ανοίξει το Μαρινάκι. Θα το δεχτούν νομίζεις οι οδάδοι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά αργά ή γρήγορα. Όλα όσα έχουμε πει, Κώστα, ναι, ναι. Όλα όσα αυγούν. Έχουμε πει, αυγούν. Ναι, όλα. Αυγούν. Μάλιστα. Δεν μιλήσαμε αυτές καθόλου είναι, για το... Αυτές είναι οι επόμενες κινήσεις που ναι. Ρώτησες. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό. Το για τα μεταγραφή. Παρακολούθηση, ναι. Στενή παρακολούθηση. Αυτό, ναι. Στενή παρακολούθηση. Και ανάλυση κάθε κίνησης που γίνεται. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι αυτοδιοίκητο. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να έχει πολιτικές παρεμβάσεις. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Με το μανδύα του ότι... Τα έχετε κάνει μπάχαλο. Μα δεν τα έκανε το ποδόσφαιρο μπάχαλο. Μπάχαλο τα έκανε ο Βιαννάκης και ο Ολυμπιακός. Αυτοί είναι οι μπαχαλάκηδες σήμερα στο ποδόσφαιρο. Εκεί ξεκίνησε. Ο Βιαννάκης και ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και το φετινό. Δεν μπορούν να το δεχτούν. Πρέπει, έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να αποσπάσουν την προσοχή και να διαλύσουν το πρωτάθλημα. Ναι. Ρωτάει ο Βασίλης από το Τορόντο. Γεια σας κύριε Βασιλόπουλε, γεια σου Κωστή και τα λοιπά. Περιμένετε κάτι από τη δίκη για τα στημένα? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να τιμωρηθεί? Δεν ξέρω αν είναι ρητορικό το ερώτημα. Υπάρχουν συνομιλίες. Ναι. Φυσικά και περιμένω. Με νομικούς συζητώντας μου λένε ότι είναι μια καραμπινά υπόθεση. Εδώ υπάρχουν κασέτες, υπάρχουν χαμός. Νόμιμα υποκλοπής, άμα είναι όλοι αθώοι. Εντάξει, και τότε στήθηκα πάντα και όλοι θα αρθρωθείτε βάσει της προηγούμενης απόφασης. Αυτή η απόφαση θα δημιουργήσει ένα δεδικασμένο. Δεδικασμένο, βέβαια. Εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω καμία ενοχή και καμία αθωότητα. Ούτε μπορώ να υποκαταστήσω σαν άνθρωπος, σαν δημοσιογράφος, τη δικαιοσύνη. Λέω ότι οποιαδήποτε απόφαση όμως θα αποτελέσει ένα δεδικασμένο για το μέλλον. Mm-hmm. Εάν αθωωθούν όλοι οι κατηγορούμενοι, θα είναι πει ότι το στήσιμο αγώνα. Γεια σας. Δεν είναι παράνομο. Ναι, δεν επιτρέπεται. Ναι. Στήστε ελεύθερα. Όπως επιτρέπεται, να στήστε, στήστε. Όσο θέλετε, κάντε τι θέλετε. Ναι, 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 ναι. Ξαναλέω όμως, ας περιμένουμε. Μιλάμε για δικαιοσύνη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, μία άλλη ερώτηση είναι αν θα υπάρξει καμία έκπληξη μεταγραφική της τελευταίας στιγμής, αν έχεις τέτοια πληροφόρηση. Έχει ακόμη όρεξη για τις μεταγραφές. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση. Ωραία. Να πούμε και λίγο για το μάτς. Ναι. Μεταγραφική ημέρα. Ναι, ναι. Μέχρι να τελειώσει η μέρα μπορεί να έχουμε... Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Μάλιστα. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ είναι πάντα ομάδα εκπλήξεων στις μεταγραφικές περιόδους και του αρέσει πάντα... Του αρέσουν πάντα τα θεαματικά φινάλε. Ναι, ναι. Θεαματικά φινάλε. Μακάρι. Δεν σημαίνει ότι κάτι θα γίνει. Λέμε. Δεν αποκλείω. Όμως το ενδεχόμενο να γίνει. Μάλιστα. Δεν λέω ότι τελείωσε. Δεν έκλεισε η μεταγραφική περίοδο για τον ΠΑΟΚ. Θα κλείσει το βράδυ. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο θα το δούμε. Ωραία. Ωραία. Στη Φόρτσα την αυριανή να βάζουμε βίσμα τον περιπτερά μας. Βίσμα τον περιπτερά. Έτσι, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν είμαστε και κοπέλες να του κάνουμε τα γλυκά μάτια του περιπτερά. Πάμε αδερφέ, ξέρεις, θα έρθω λίγο αργά γιατί έχω το παιδί αυτά. Κράτα την κάβα. Δυο κουβέντες θα πούμε για το μάτς Κυριακής που είναι τόσο σημαντικό, Κώστα, από πολλές απόψεις.
Για το μάτς του ΆΚΑ. Ήταν νωρίτερα. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήταν πολύ καθοριστικό, έτσι. Ναι. Καθοριστικό σε ένα κακό timing. Γιατί κακό timing το λέω σήμερα. Γιατί μπορεί το timing να είναι καλό, αλλά μέχρι σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλό αγωνιστικό mood, ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός είναι σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Είναι ίσως η πιο φορμαρισμένη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, φτάνει σε αποτελέσματα, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που ναι, ναι, φτάνει στα αποτελέσματα, αλλά το ποδόσφαιρο του δεν είναι ελκυστικό. Έχουμε λοιπόν, γι' αυτό και λέω είναι κακό το timing. Σήμερα το διευκρίνησα, μπορεί την Κυριακή ο ΠΑΟΚ να γυρίσει. Να γυρίσει η ξύδα, αλλιώς να δείξει κάτι διαφορετικό. Ναι. Να βγάλει αντίδραση, ας πούμε. Και να, ναι. να βγάλει αντίδραση, ναι. να δείξει μια εικόνα αγωνιστική καλύτερη σε σχέση με αυτή που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ναι. και να πετύχει το στόχο του. Το χαρακτηρίζω κρίσιμο, γιατί όλα τα παιχνίδια είναι κρίσιμα. Είναι όλα τα παιχνίδια τρεις βαθμούς δίνουν, αλλά αν περάσω πάω πια από το ΆΚΑ, κοντά στον Παναθηναϊκό, μένει πρώτο στο βαθμολογικό πίνακα και νομίζω ότι από εκεί και πέρα έτσι θα τελειώσει κιόλας. Η κανονική περίοδος. Θα διευκρινιστεί ναι. και η διαφορά με δεδομένο ότι έχουμε το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα στο τέλος του Φλεβάρη. Μάλιστα. Θα παίξουν αυτοί, θα έρθουν. Να ωραία ερωτήματα. Το τελείωμα της εκπομπής. Να μην έρθουν. Ναι. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουν αυτοί και ο κύριος Αυγενάκης. Μάλιστα. Τα συνεταιράκια. Ο κύριος Αυγενάκης. Κοπές πίτας ο Αυγενάκης. Κάπου στη Νέα Υόρκη ήταν τώρα. Κάπου στην Αμερική νομίζω. Στην Ουάσιγκτον πάει. Στην Ουάσιγκτον πάει. Εντάξει. Ναι, έχει να κόψει μια πίτα στην Ουάσιγκτον. Okay. Πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο, πλήρωνε οι Έλληνες φορολογούμενοι. Τέλεια. Θα μου πεις δεν πλήρωνε οι Έλληνες φορολογούμενοι για τον προηγούμενο. Πώς δεν πλήρωνε, για τον προηγούμενο και για τον επόμενο. Μάλιστα. Τι να πω. Τίποτα. Τίποτα. Το χθεσινό ήταν ένα μικρό μήνυμα. Έτσι, το επόμενο συναλλητήριο δεν θα έχει 10, 12, 14. Θα έχει 40. Ναι, είμαι βέβαιος. Έχουμε περισσότερο χρόνο. Φορά, ναι. Και αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Ενημερώθηκα ότι είναι η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας να μην παρευρεθεί κανένας στο αυριανό προσκλητήριο που έκανε ΑΣ ΠΑΟΚ. Όταν κάλεσε ο ΑΣ Ολυμπιακός, τρέξαν οι βουλευτές του Πειραιά. Οι Θεσσαλονικείς βουλευτές φοβούνται να εμφανιστούν ακόμα την μπροστά στον ΑΣ ΠΑΟΚ. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Έχουν τεράστιες ευθύνες αν δεν έχουν το ανάστημα το πολιτικό να διεκδικήσουν, να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των ομάδων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, αν δεν έχουν τη δυνατότητα και το ανάστημα να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των ψηφοφόρων τους, δεν είναι άξιοι για τη θέση που κατέχουν σήμερα. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Κώστα, ανυπομονούμε για τη Φόρτσα, όπως είπαμε, αύριο. Ναι, πραγματικά θα είναι και το αυριανό. Ένα εξαιρετικό παύλο αποκαλυπτικό φίλο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια σε σένα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπη. Έγινε, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι πάντα μία προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τσάκι! 1-48. Λοιπόν. Το 12. Είδατε, αυτήν την εβδομάδα είχαμε ακόμα μικρότερο ενδιαφέρον, ακόμα και για τα δώρα, παιδιά. Δηλαδή, η ψυχολογία, όπως φαίνεται, ο κόσμος τρελαμένος, ξεχνούσε, έπαιρνε τηλέφωνο να βγάλει τον καημό του, την ταλκά του. Νομίζω πρέπει να είχαμε ρεκόρ τηλεφωνημάτων. Έπεσε το κέντρο 2 και 3 φορές. 5 αναβοσβήνουν μέσα στην κονσόλα. Άλλες 4-5 γραμμές απ' έξω. Ένας μεγάλος χαμός. Λοιπόν, έτσι να δούμε. Εδώ. Ο Γιάννης σε 5.48, λοιπόν, 6.9.44 σε 5.48, Γιάννης χωρίς αλλοεπίθεση, σε πάρουμε τηλέφωνο, να σε στείλουμε στο Λίθο Hotel & Spa, εκεί που όσοι πήγαν έμειναν ενθουσιασμένοι. Θυμίζω, Alpha Park, χορηγός της εκπομπής, αυτό είναι το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου, ασφαλέστατο το αυτοκίνητό σας, έτσι, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικό και με φοβερές τιμές. 4.50 η πρώτη μέρα, οι δύο μέρες 8.30, 3 μέρες 10.50, οι 4 μέρες 12 ευρώ και πάει λέγοντας 23.10, 42, 44, 44, Alpha Park. Καλό Σαββατοκύριακο, νίκες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, το νου μας εννοείται και
Εδώ είμαστε, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Bye, τα λέμε τη Δευτέρα.